Και τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 31 Ιουλίου σε δασική περιοχή των Κηπιών στο Δήμο Παγκαίου. Πρόκειται για την ίδια περιοχή στην οποία είχε ξεσπάσει πυρκαγιά τόσο την περασμένη Πέμπτη όσο και το Σάββατο 30 Ιουλίου. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά δεν πήρε ιδιαίτερη έκταση, ενώ ήδη έχουν αυξηθεί οι περιπολίες στην περιοχή μετά και την δεύτερη πυρκαγιά. Όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Λογικά δεν μπορεί πλέον να είναι σύμπτωση. Δεν μπορεί τρεις μέρες συνεχώς να έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ίδιο σημείο, δηλαδή σε απόσταση 100-200 μέτρων από το αρχικό σημείο. Το οποίο το αρχικό σημείο ήταν την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, το μεσημεράκι εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Η κινητοποίηση ήταν άμεση των πάντων από πυροσβεστικά αεροπλάνα, από τα πετζετέλ, από τα ελικόπτερα, ο Δήμος, οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές, οι πολιτικοί, οι πάντες, με αποτέλεσμα να την προλάβουμε. Στην αρχή έδειχνε να ξεφεύγει, δηλαδή φοβηθήκαμε ότι θα ξέφευγε προς το σύμβολο. Τελικά την προλάβαμε. Τη δεύτερη μέρα το Σάββατο, καμιά 200-300 μέτρα πιο πέρα, εκδηλώθηκε μια δεύτερη φωτιά. Πάλι εκεί βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτή ακόμη πιο γρήγορα την προλάβαμε και χθες είχαμε ένα τρίτο περιστατικό. Οι εικασίες είναι πολλές. Κάποιοι μιλούν για εκβασμό, κάποιοι μιλούν για πέρασμα λαθρομεταναστών, όπου ίσως αυτοί να βάζουν κάποια φωτιά. Δεν ξέρω βέβαια γιατί να πρέπει να βάλουν αυτοί οι άνθρωποι φωτιά. Βρεθήκαν κάποιες κονσέρβες δίπλα. Εφημολογίες υπάρχουν πολλές και οικοτολογίες. Το θέμα είναι τα επίσημα πορίσματα της πυροσβεστικής. Αυτή θα δώσει λύσεις. Από εκεί και πέρα αυτό μας καθιστά πλέον επιφυλακτικούς. Καλούμε και τον κόσμο ό,τι ύποπτο δει εκεί να το αναφέρει αμέσως. Δεν είναι ανάγκη να λαμπαδιάσει το δάσος για να μπορούμε να προσφύγουμε στην πυροσβεστική.